Hi, this is Worrell from Nevermore. Οπότε το κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα και πάμε στο νούμερο 10. Ozzy Osbourne Osmosis, 23 Οκτωβρίου του 1995, 7ο προσωπικό άλμπουμ για τον Double O, που καταφέρνει στα αφιλόξενα για τους κλασσικούς metal μουσικούς mid-90s όχι απλά να επιβιώσει, αλλά και να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Στον δίσκο αρχικά ήταν απέτσι ο Steve Vai, αλλά η συνεργασία να βάισε. Και έτσι ο Zakk Wylde επέστρεψε να κάνει την βρώμικη δουλειά. Τον μπάσο παίζει ο Geezer Butler, Sabbath, ο Lemmy συμμετέχει σε στίχους, τα Perry Mason, See You On The Other Side, Ghost Behind My Eyes είναι κομματάρες, αλλά όταν έχεις την υπερμπαλαντάρα I Just Want You, όλα τα υπόλοιπα σκορπίζουν στον αέρα σαν ροδοπέταλα. Νομίζω ότι μιλάει ακόμα και στην φτιαγμένη από ατσάλι και έβαινο καρδιά της Χελπάια. Εντάξει, μιλάει, κάτι πέρασε. Νούμερο 9, Sabbath's Dead Winter Dead, 24 Οκτωβρίου 1995. Ένα το άλμπουμ για τους Sabbath's, πρώτο στο οποίο ξαναγίνονται κανονικό συγκρότημα μετά το Handful of Rain. Κόνσεπτ δίσκος εμπνευσμένος από τον εμφύλιο της Ιουγκοσλαβίας, όπου διηγείται την ιστορία ενός Σέρβου χριστιανού και μιας μουσουλμάνας από τη Βοσνία. Πολύ δυνατό άλμπουμ που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση όταν κυκλοφορούσε. Υψηλότατο επίπεδο σύνθεσης, στοιχεία από musical και επιστροφή του John Oliver στα φωνητικά σε κάποια λίγα τραγούδια. Εδώ θα βρεις και το instrumental Christmas Eve Sarajevo που αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία των τεράστιων Trans-Siberian Orchestra. Νούμερο 8. Blind Guardian, Follow the Blind, 24 Οκτωβρίου του 1989. Δεύτερο άλμπουμ για τους Guardian, πιο μελωδικό από τον Battalions of Fear που είχε προηγηθεί και στην ουσία ο δίσκος που οδήγησε το συγκρότημα στο να βρει τη μουσική του ταυτότητα. Η συμμετοχή του Kai Hansen βοηθά σε παντιοτρόπο στο συγκρότημα, πέρα από το τι τους βοηθά σε συνθετικό και σε ερμηνευτικό επίπεδο. Θυμάμαι τις διαφημίσεις στον τύπο της εποχής που έλεγε «Καινούργιο άλμπουμ από τους Blind Guardian, συμμετέχει ο Kai Hansen τον Halloween». Ξέρεις, πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα, γιατί εκείνα τα χρόνια ο Kai Hansen ήταν ο θεός του ευρωπαϊκού metal και κάθε κίνησή του είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Νούμερο 7, Ghost Opus Eponymous. Σαν σήμερα, 18 Οκτωβρίου του 2010, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος που θα πρωταγωνιστούσε μελλοντικά στη σκηνή. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κιθαρίστας του death metal συγκροτήματος Repugnant, τον Bias Forge, έγραψε ένα riff που, όπως είχε πει και ο ίδιος, ζητούσε, φώναζε για οκάλ στίχους να τον ντύσουν. Ήταν το Stand By Him και σε σύντομο διάστημα στήθηκε το κόνσεπτ του σχήματος που αποτελείται από τα ανώνυμα φαντάσματα και όταν τα πρώτα του τραγούδια ανέβηκαν στο MySpace προκάλεσαν μια σχετική αίσθηση. Όταν τότε βγήκε ο δίσκος ήταν λίγα τα έντυπα και τα sites που κατάλαβαν τι θα ακολουθούσε. Μέσα ήταν και το Metal Hammer που έτσι είχε πάρει πρέφα ότι θα γίνει μεγάλο όνομα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα κλπ. Ο συνδυασμός Blue Oyster Cult, Beatles, Mercyful Fate και New Wave of British Heavy Metal λειτουργήσε ιδανικά. Η εικόνα του στο ίδιο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Νούμερο 6. Led Zeppelin 2, 22 Οκτωβρίου του 1969. Τώρα τα έχουμε ξαναπεί για το Zeppelin. Αν μιλάγαμε μόνο με βάση τους αριθμούς, θα έπρεπε να είναι στο νούμερο 1. Εν πάση περιπτώσει, δεύτερο άλμπουμ για του Zeppelin, ένα από τα καλύτερα. Ένας από τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών, κοντά στα 20 εκατομμύρια οι πωλήσεις του. Είναι ο δίσκος με το Hollow the Love και το Thank You, με το Heartbreaker και το Living Loving Maid και το Lemon Song. Εδώ τώρα, Χέλ μου, ή θα πεις πάρα πολλά πράγματα και θα μιλάμε ατελείωτα, ή θα το αφήσεις στην ησυχία του. Νομίζω πως η επιρροή του και το μέγεθός του μιλάνε από μόνα τους, οπότε το αφήνουμε στην ησυχία του και συνεχίζουμε. Are you smiling? Νούμερο 5, Queensryche, Promised Land, 18 Οκτωβρίου 1994. Είναι το 5ο άλμπουμ των Queensryche, 6ο αν υπολογίσουμε και το EP, λέω να το υπολογίσουμε, και έρχεται 4 χρόνια μετά το υπερεπιτυχημένο Empire. Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του όμως, το Promised Land είναι ένα άλμπουμ ενδοσκοπικό, προσωπικό, εξομολογητικό. Η επιτυχία του Empire είχε το κόστος της και εδώ το συγκρότημα θέτει ερωτήματα γύρω από το αν αξίζει να χάνεις τον εαυτό σου για να σε βρει ο κόσμος,
Τους απασχολούν οι σχέσεις με μέλη της οικογένειάς τους και φυσικά ο χρόνος που δεν περιμένει ποτέ κανέναν. Δύσκολο άλμπουμ, progressive στον πυρήνα του, με τον Tate να χαρίζει τις τελευταίες πραγματικά σπουδαίες ερμηνείες της καριέρας. Νούμερο 4. Carcass, Hard Work. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος από το Liverpool και παρά το ότι πολλοί οπαδοί τους προτιμούν στις grind οι μέρες τους, στη γενικότερη εικόνα δικαίως θεωρείται ένα από τα καλύτερα και σημαντικότερα άλμπουμ στο χώρο του extreme metal. Εδώ τοποθετείται και η γέννηση του μελωδικού death metal με τις lead κιθάρες των Bill Steer και Michael Amott να κάνουν τη διαφορά. Πρέπει να αναφερθεί πως το εξώφυλλο είναι έργο του σπουδαίου ελβετού καλλιτέχνη Hans Rudi Giger, λέγεται Life Support 1993 και πρόκειται για τη νέα μορφή ενός γλυπτού που είχε φιλοτεχνήσει στα τέλη της δεκαετίας του 60. Κυκλοφόρησε 18 Οκτωβρίου του 1993. Στο νούμερο 3, Death και Human, 22 Οκτωβρίου του 1991. Τέταρτο άλμπουμ για τους Death, όπου γύρω από τον Chuck Schuldiner συγκεντρώνεται ένα line-up όνειρο με τα μέλη των Cynic, Paul Masvidal σε κιθάρες, Sean Reiner σε drums, όπως και με τον Steve DiGiorgio στο μπάσο να οργιάζουν σε κάθε τραγούδι. Κάθε δίσκος των Death ήταν κάθε φορά μια διαφορετική δήλωση, ένα βήμα εξέλιξης, αν όμως χοντρικά πρέπει να χωρίσουμε την πορεία τους σε δύο μέρη, το Human με τον progressive χαρακτήρα του είναι αυτό που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της δεύτερης φάσης τους. Έγκλημα του σύμπαντος το ότι δύο από τα τέσσερα μέλη του line-up έχουν φύγει από τη ζωή. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Νούμερο 2. Crimson Glory, Crimson Glory. 20 Οκτωβρίου 1986 είναι λίγες οι φορές που ένα ντεμπούτο έχει ταράξει με τόσο εντυπωσιακό και καθοριστικό τρόπο τα νερά στο χώρο του κλασικού metal και το σχήμα από τη Φλόριντα με αυτή την κυκλοφορία όχι απλά κατάφερε να κάνει τους πάντες να ασχοληθούν μαζί τους, αλλά δημιούργησε και σχέσεις ζωής με χιλιάδες οπαδούς. Ονειρικό, υπερβατικό metal με τις ερμηνείες του Midnight να γράφουν ιστορία. Όταν νομίζεις πως έχεις φτάσει στα όρια, όταν πιστεύεις πως δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, ακούς ένα από τα δύο πρώτα άλμπουμ των Crimson Glory και αναθεωρείς. Δεν υπάρχει τέλος στην έμπνευση αυτού του συγκροτήματος. Και στο νούμερο 1, King Diamond, Abigail, 21 Οκτωβρίου 1987. Δεύτερο προσωπικό άλμπουμ και πρώτο full concept για τον Δάνο Βασιλιά, και εδώ έχουμε την καταγενική ομολογία καλύτερη του δουλειά. Η Μίριαμ και ο Τζόναθαν παρακούν την προειδοποίηση των 7 καβαλάριδων, καταφθάνουν στο παλιό αρχοντικό, εκεί ο Τζόναθαν συναντά το φάντασμα του σπιτιού το οποίο του δείχνει το πτώμα του εμβρίου της Abigail, η οποία και ήταν νόθο παιδί του προηγούμενου ιδιοκτήτη, το συμβουλεύει να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί κουβαλάει στην κοιλιά της την μετενσάρκωση της αγέννητης Abigail. Στο μουσικό πλαίσιο έχουμε πολυεπίπεδο αφηγηματικό metal με τις κιθάρες των Mike Denner και Andy LaRock να κεντάνε και να πλώνουν τις ρίζες τους σε όλο σχεδόν το metal που θα ακολουθούσε. Ένα αναμφισβήτητο classic, ένας δίσκος που σε 40 λεπτά συγκεντρώνει όλο αυτό που πάντα ήταν, είναι και θα είναι ο King, ο μόνος ο αναμφισβήτητος metal αφηγητής ιστοριών. Το βίντεο από εκεί είναι για το Family Ghost, Γιάννη, όσο μας παίρνει ο χρόνος, ένα ρεφρένο.